Τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε σε πολλά παράξενα πράγματα που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Εδώ, στη μεγάλη αυτή κρίση που έχει περιέλθει η χώρα μας, που έχουν δημιουργηθεί μεγάλα προβλήματα και κοινωνικά και οικονομικά, κυρίως οικονομικά, γίνεται μια προσπάθεια, μετά υποτίθεται ότι φύγαμε από τα μνημόνια, που εγώ εξακολουθώ να λέω και όπως η πραγματική οικονομία λέει ότι δυστυχώς τυπικά έχουμε φύγει από εκεί, ουσιαστικά δεν έχω βγει τα μνημόνια. Έχει μια προσπάθεια τα δάνεια των κοινωνίας, των πολιτών, των οικοκυριών να μπουν σε μια διαδικασία με τις 120 ρυθμίσεις που πραγματικά θα είναι μια ανάσα και για τα νοικοκυριά και για την κοινωνία και θα είναι και για την υποφελής για την ελληνική οικονομία, γιατί ήδη αυτές είναι δάνεια τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν εξυπηρετούν τα τελευταία χρόνια και μέσα αυτή τη διαδικασία αυτή ίσως βοηθεί η ελληνική οικονομία. Στα πλαίσια αυτά και το επιχειρήν... Είναι ωστόσο θολό ακόμα το τοπίο και για τις 120 δόσεις, όπως επίσης και για το νόμο Κατσέλη, έτσι δεν είναι? Ναι, νομοσχέδιο το οποίο γίνονται με διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή και οι διαβουλεύσεις είναι από την εποπτεία και έλεγχο των θεσμών, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλες αντιρρήσεις πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή, για να φτάσουμε στο σημείο να πάει στη Βουλή και να υπερψηφιστεί ή καταψηφιστεί ένα από τα δύο πράγματα, δεν έχει ακόμα δουλειά. Γιατί υπάρχουν μεγάλες αντιρρήσεις σε πολλά θέματα τα οποία οι θεσμοί είναι για το θέμα αυτό. Είναι κάτι ωστόσο το οποίο κουβέντιασαν μαζί σας από την πλευρά της κυβέρνησης, κύριε Κομαντάκη? Στη διαβούλευση μέσα που γινόταν με την κυβέρνηση, ως ότου αυτά τα πράγματα κατεβούνε, υπήρξαν έντονες, αν θέλετε, πιέσεις προς την κυβέρνηση ότι το επιχειρήν, που πραγματικά το βίωσε πολύ σκληρά και δύσκολα χρόνια, τα τελευταία χρόνια μέσα στη μεγάλη κρίση, όπου ουσιαστικά πάρα πολλές επιχειρήσεις κλείσανε, άλλες επιχειρήσεις βιώνουν με πολύ δύσκολες συνθήκες, και είναι απόλυτα λογικό ότι οι επιχειρήσεις είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας, είναι το κύτταρο της οικονομίας, είναι αυτό που δημιουργεί εισοδήματα, που δημιουργεί την αύξηση του ΑΕΠ της οικονομίας, είναι αυτό που πραγματικά στηρίζει την βάση πάνω στην οποία στηρίζει μια ολόκληρη κοινωνία ενός κράτους. Όταν οι επιχειρήσεις αυτές υποστήκανε μεγάλες απώλειες, είναι λογικό ότι όταν πάρα πολλοί επιχειρηματίες το σπίτι του το βάλανε μέσα σαν υπόθηκα στις τράπεζες για να μπορέσουν να πάρουν δάνεια, να μπορέσουν να κρατήσουν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή τις επιχειρήσεις, είναι λογικό τώρα μέσα στο πλαίσιο της ισονομίας, έτσι, και της ίσης μεταχείρισης, να ζητούν και από την κυβέρνηση, να ζητούν και από τους θεσμούς, γιατί δυστυχώς πρέπει και με αυτούς να έχουμε επαφές, και τους έχουμε μεταφέρει ότι πρέπει αυτό πράγμα να συμβεί. Υπάρχει βέβαια μια ένσταση, και δυστυχώς εκτός από τους κυβερνώντες αλλά και οι θεσμοί πιστεύουν ότι το επιχειρήν είναι μια συστηματική διαδικασία κακοπληρωτών και ότι έχουν τη δυνατότητα αλλά δεν μπορούν κλπ. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη μεγάλη κρίση. Αυτούς τους ξέρουν. Τους ξέρουν το κράτος, τους ξέρουν οι εφορίες, τους ξέρουν οι τράπεζες. Σε αυτούς βεβαίως πρέπει να μην ληφθούν τέτοιες μορφές προστασίες. Αλλά στο μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο πλειονότητα των επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχουν τεράστια προβλήματα. Πρέπει και αυτοί να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό το ΙΕΣΕ, εκφράζοντας το επιχειρήν, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, και μέσα στα πλαίσια αυτά που είπα προηγούμενα, της ισονομίας και της ίσης, μέσα μεταχείρισης στο ίδιο στο κομμάτι της κοινωνίας, πρέπει να ληφθούν και αυτή η υπόψη. Μα αν θυμάμαι καλά, στοιχεία που είχε δώσει, δεν ξέρω αν τα λέγαμε και σε εκείνη την εκπομπή μαζί, ο κύριος Βαγγέλης Κρητικός, όταν μιλάμε για κακοπληρωτές, μας είχε πει ότι μα αυτό ως καραμέλα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, διότι εδώ μιλάμε μόνο για ένα 15% κακοπληρωτές και για όχι το σύνολο των ανθρώπων ή το υπόλοιπο, α, ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι είναι επιχειρηματίες είτε είναι ιδιώτες και έχουν προβλήματα. Πραγματικά. Βεβαίως.
και δεν γίνει μεγάλο το ποσοστό 4-15, είναι γύρω στο 10%, 8-10%. Αυτούς τους γνωρίζουμε, επαναλαμβάνω, τους γνωρίζουν και οι τράπεζες, τους γνωρίζει και η εφορία, τους γνωρίζει και το κράτος, τους γνωρίζουν οι πάντες. Αυτούς σαφέστατα και πρέπει να ληφθούν και πολύ σκληροί σκληρούς τρόπους που να τα δάνεια αυτά που έχουν πάρει και δεν αποδίδουν και δεν τα υποπληρώνουν, πρέπει να ληφθούν υπόψεις πολύ σοβαρές, αν θέλετε, να τηρηθούν πολύ σκληρά δεδομένα. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι, όπως είπα και προηγούμενα, έχει προβλήματα. Πέρασε σε μια κρίση, πραγματικά προσπάθησε να επιβιώσει, προσπάθησε να κρατηθεί στην διαδικασία αυτή, δεν ακολούθησαν τις σκέψεις που πολλοί άλλων έφυγαν και να πάνε στο εξωτερικό ή να πάνε τα λεφτά ή να... εδώ ουσιαστικά εδώ παίχθηκε το παιχνίδι και εδώ πραγματικά οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να κρατήσουν μέσα. Άρα λοιπόν το μήνυμα που στέλνετε, κύριε Κουμαντάκη, είναι ότι πάση θυσία πρέπει να βρει εκείνο τον τρόπο η ελληνική κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά να πιέσει περί του δίκαιου αιτήματός σας, έτσι. Βέβαια, είναι απαραίτητη σημασία ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει η κυβέρνηση με κάθε τρόπο να συμπεριληφθούν και το επιχειρήν, οι μικρομεσαία επιχειρήσεις, μέσα στη διαδικασία αυτή των 120, όχι μόνο για τον εφορία και για τα ασφαλιστικά ταμεία, που πραγματικά και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Είναι ανάγκη να γίνει και αυτό. Αυτό θα και το τραπεζικό σύστημα θα βοηθηθεί και η ελληνική οικονομία θα βοηθηθεί και θα μπορέσουν να δοθεί και μια δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κρατήσουν μέσα αυτή τη συζήτηση. Γιατί τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει κάτι, κυρία Δουργελάκη. Έτσι, λέμε ότι φύγαμε από τα μνημόνια. Δυστυχώς όλα τα υπόλοιπα που αφορούν είτε τα νομοθετήματα τα οποία επί χρόνια τώρα έχουν ψηφιστεί μέσα στις βουλές και έχουν εγκλωβίσει την ελληνική οικονομία, αλλά και αν θέλετε όλα τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, τους λογαριασμούς της, δεν έχουν αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει καθόλου το επίπεδο και τον όγκο της οικονομίας μας. Δεν έχουν αλλάξει η ρευστότητα, δεν έχουν αλλάξει το στοιχείο και το μέγεθος των επενδύσεων που μπορεί να δημιουργήσουν καινούργια εισοδήματα. Δεν υπάρχουν πολιτικές πάνω στο θέμα αυτό. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Όλα αυτά δεν έχουν αλλάξει κάτι που να δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μπορέσουν, ξέρω εγώ, με ένα καλύτερο τρόπο να αποξύρουν. Τα στοιχεία ούτως ή άλλως δείχνουν ποια είναι η δική μας η δυναμική αναφορικά και με τις υποχρεώσεις μας, τη ρύθμιση των χρεών μας προς την εφορία. Μόλις τις τελευταίες ημέρες βγήκαν αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Κύριε Κουμαντάκη, να σας ευχαριστήσω θέλω. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.